Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Λίγες ώρες μετά την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο υφυπουργός ψηφιακής πολιτικής, ο κ. Λευτέρης Κρέτσος, ζήτησε τις παραιτήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Βασίλη Κωστόπουλου και του αναπληρωτή του Γιώργου Θαλασσινού. Την απόφαση είχε εν πωλής προαναγγείλει με δηλώσεις του στο ανοιχτό κανάλι ο αρμόδιος υπουργός ψηφιακής πολιτικής Νίκος Παπάς. Οξία είναι τα σχόλια της αντιπολίτευσης για την κατάσταση στη δημόσια τηλεόραση. Θέλω να καταλάβω πώς ωφελείται μια κυβέρνηση όταν, οποιαδήποτε κυβέρνηση όταν έχουμε τέτοια περιστατικά. Λίγες μόνο ώρες μετά τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα για την ΕΡΤ, ο υφυπουργός ψηφιακής πολιτικής και ενημέρωσης Λευτέρης Κρέτσος ζήτησε τις παραιτήσεις των κυρίων Βασίλη Κωστόπουλου και Γιώργου Θαλασσινού από τη διοίκηση του ραδιομεγάρου. Για την απομάκρυνσή τους είχε προειδεάσει από την εκπομπή του Open ώρα Ελλάδος 5.30 ο Νίκος Παπάς, μιλώντας στους Βαγγέλη Γιακουμή και Αμαλία Κάτζου. Υπάρχει ένας θόρυβος, ο οποίος είναι αναντίστοιχος της προσπάθειας που γίνεται. Και πρέπει να ληφθούν βεβαίως τα μέτρα τα οποία θα συμβάλλουν ώστε να την υπερβούμε αυτή την κατάσταση. Είχε προηγηθεί όμως και μια θυελλώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κατά την οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωστόπουλος επιτέθηκε σε πρώην και νυν στελέχη της κρατικής τηλεόρασης, μεταφέροντας ένα κλίμα διαρχίας εντός του οργανισμού. Η αναποτελεσματική συνεργασία ήταν μεταξύ άλλων και ο λόγος, σύμφωνα με πληροφορίες, που ζητήθηκε και η παραίτησή του. Σήμερα ξύλωσαν την ηγεσία της ΕΡΤ. Προφανώς τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ είχαν διαφορετική άποψη, την οποία και τους την επέβαλαν. Αλλά έτσι αντιλαμβάνονται στην κυβέρνηση ότι πρέπει να κάνει κουμάντο το κόμμα τους. Μόλις πρόσφατα, μάλιστα, σε δηλώσεις του ο Νίκος Φίλης έκανε λόγο περί φαινομένων παραδιοίκησης στην ΕΡΤ. Συγκρίνοντας το κόστος λειτουργίας της ΕΡΤ πριν το Μαύρο, κατά τη διάρκεια του Μαύρου, της ΝΕΡΤ και τώρα. Και είδαμε πράγματι με συγκεκριμένα στοιχεία πώς έχουμε ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα με πολύ λιγότερα χρήματα. Άρα μια διαχείριση η οποία τουλάχιστον τιμάει τα λεφτά που παίρνει κάθε μήνα από το λογαριασμό της ΔΕΗ, από τους ΕΕ. Ήτανε στιγμές που νόμιζα ότι άκουγα τον θεωρητικό του φασισμού, τον Σέρτζιο Πανούντσιο. Το κλίμα στο Μέγαρο της Αγίας Παρασκευής έχει βαρύνει πολύ, λένε οι επαείοντες, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που η δημόσια τηλεόραση έχει βρεθεί στο στόχαστρο από την αντιπολίτευση για ατυχείς χειρισμούς της. Οι διάφορες φύλες της εξουσίας και της παραεξουσίας των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αλληλοεξοντώνονται γύρω από την ΕΡΤ. Το τελικό θύμα όμως είναι η δημόσια τηλεόραση, την οποία εμείς θέλουμε ισχυρή και ανεξάρτητη. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η ΕΡΤ να χειραγωγείται ως υποκατάστημα ενός κόμματος. Πειρά κατά της διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας έριχναν από χθες και οι δημοσιογραφικές ενώσεις σε κοινή τους ανακοίνωση.